Coach, μια σημαντική νίκη για εσάς σήμερα εδώ στο γήπεδο της Φίκης και βλέπετε το μέλλον μια αισιοδοξία. Εντάξει, το μέλλον μια αισιοδοξία το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Είμαστε σε καλό φεγγάρι και νομίζω ότι η ομάδα μου δίκαια έχει πάρει τους βαθμούς που έχει πάρει μέχρι σήμερα. Το σημερινό παιχνίδι ήταν κρίσιμο για μας, όχι τόσο από την άποψη εμείς να πάρουμε βαθμούς, δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε αυτό που λέω, τόσο όσο να χάσουν οι αντίπαλοι τους βαθμούς αυτούς. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι αρκετά καλή, έχει τις ελλείψεις της και ποτέ δεν ξέρεις πόσο γρήγορα μπορεί να συνέλθει. Εντάξει, πλέον για μας είναι, δεν αλλάζει ο στόχος μας, ο στόχος μας είναι η σωτηρία και πιστεύω αν πάρουμε και τα άλλα δύο παιχνίδια τουλάχιστον στην έδρα μας που έχουμε, στο πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο να είμαστε πιο ήρεμοι και να πετύχουμε το στόχο μας. Καλή συνέχεια λοιπόν. Να είστε καλά. Λοιπόν, coach, μια οδυνηρή ήττα σήμερα από τον Οστάρα Σταυρού. Και φυσικά δυσμενή και η θέση που βρίσκεται πλέον η ομάδα της Φίκης, παρόλο που κάνατε ένα πολύ καλό σύνολο, όπως φαίνεται, αλλά δεν καταφέρατε τελικά να παίρνετε βαθμούς. Εντάξει, τώρα μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Φέτος μας έχει γυρίσει την πλάτη η τύχη. Ουσιαστικά, χωρίς να απειλούμαστε καθόλου, δεχόμαστε αυτά τα γκολ που δεχόμαστε. Δηλαδή και σήμερα, σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο αντίπαλος, αν εξαιρέσουμε ένα σουτ που έκανε από 30 μέτρα, δεν μας απείλησε. Από ένα σημείο από ένα κόρνερ, με αυτόν τον γκολ βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο. Είχαμε τις φάσεις, είχαμε κάποιες ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε ή να βρεθούμε μπροστά στο γκολ. Εκεί δεν λειτουργήσαμε σωστά και με καθαρό μυαλό, ώστε να χαθούν κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο αποφασισμένοι και όπως είδατε μέχρι το 77-78 προσπαθούσαμε με καλό ποδόσφαιρο, πλαγιοκοπήσαμε, φτιάξαμε κάποιες φάσεις. Δεν ήρθε το γκολ και ήρθε ένα πιθανό γκολ πάλι από τον αντίπαλο, από τη γραμμή του out, να γίνει το 2-0 και εκεί να μείνουμε και με 10 παίξεις για να τελειώσει το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό που ζούμε φέτος είναι το πρωτόγνωρο. Πολλές ήττες για την ομάδα της Φίκης, μια ομάδα που έχει δείξει τα τελευταία 4 χρόνια ότι είναι δύναμη στην κατηγορία. Φέτος δεν ξεκινήσαμε καλά, έχουμε προβλήματα. Σίγουρα η ομάδα αποδυναμώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Σύν ότι έχουμε πάντα προβλήματα με τραυματισμούς και με κάρτες, ούτως ώστε το ρόστερ που είχαμε να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απουσίες. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί τα παιδιά κάνουν την προσπάθεια. Εντάξει, θα συνεχίσουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλει ενίσχυση το ρόστερ, θα συνεχίσετε έτσι, γιατί πλέον οι θέσεις είναι πολύ δύσκολες. Σίγουρα είναι δύσκολα, δύσκολα είναι. Στο ποδόσφαιρο τίποτα όμως δεν είναι ακατόχρονο. Είναι νωρίς και για το πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι η ομάδα θα προσπαθήσει και θα παλεύει όλα τα παιχνίδια μέσα έξω. Και στο τέλος βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καλή συνέχεια λοιπόν. Και εγώ.